Στη τηλεφωνική μας σύνδεση να πάμε στον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Νίκο Τόσκα. Κύριε Τόσκα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χαρίτο και καλησπέρα στους προσκεκλημένους σας. Λοιπόν, θα επιχειρήσω να βάλω τον τίτλο σε αυτήν την τηλεφωνική συνομιλία, τα θέματα της ασφάλειας, τα οποία φαίνεται να το ζήτημα της ασφάλειας να περνά από ένα δύσκολο κάβο τα τελευταία 24 ώρα. Είχαμε εδώ και πόσο, 48 ώρες την επίθεση σε καταστήματα, το σπάσιμο καταστημάτων στο κεντρικότερο δρόμο της Αθήνας, στην οδό Ερμού. Είχαμε χθες το βράδυ επίθεση σε κλούβες στα Εξάρχεια, σε αστυνομικούς. Είχαμε κάψιμο αυτοκινήτων. Είχαμε απόψε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, την επίθεση στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνελήφθησαν 15 άτομα. Τον κύριο Φυτράκη. Συνελήφθησαν 15 άτομα, είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνονται. Προσήχθησαν 15 άτομα, είναι η πρώτη φορά που έχουμε προσαγωγή, γιατί μέχρι τώρα είχαμε την προσαγωγή δύο Γερμανών τουριστών και αν δεν απατώμε τίποτε άλλο. Τώρα, όλα αυτά πώς τα παρακολουθεί η αστυνομία? Τα παρακολουθεί ως θεατής, που είναι και καταγγελία από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα μαγαζιά στην Ερμού. Λένε ότι εδώ στη γωνία, παιδιά, παραπέρα υπάρχει δημιουργία των ΜΑΤ, υπάρχει ομάδα Δίας, η οποία είναι σε δημόσιο κτίριο, στο Υπουργείο των Οικονομικών, δεν έκαναν τίποτα. Αυτά συμβαίνουν γιατί δεν έχουν δοθεί εντολές, όπως υπάρχει καταγγελία και από τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών, της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ή κάτι άλλο συμβαίνει? Να αρχίσω από το τελευταίο που είπατε για το θέμα των εντολών, γιατί είναι γνωστό ότι ο αστυνομικός δεν ρωτάει όταν βλέπει μία παράβαση, όταν βλέπει μία παρανομία, αλλά είναι και από τη φύση της δουλειάς του και από τους νόμους υποχρεωμένος να επεμβαίνει. Και αν πετύχαμε κάτι σε αυτό το Υπουργείο είναι ακριβώς γιατί έχω σταματήσει αυτή τη διαδικασία που υπήρχε παλιότερα, το να ρωτούν οι αστυνομικοί τι είναι αυτός και αν πρέπει να τον συλλάβουμε. Η εντολή και οι επιτυχίες της αστυνομίας, άσχετα με κάποιες αδράνειες τις οποίες θα εξηγήσω και θα περιγράψω αργότερα, υπάρχουν λοιπόν οι επιτυχίες ακριβώς γιατί σταμάτησε η τακτική της ερώτησης της πολιτικής ηγεσίας. Τώρα, υπάρχουν διάφοροι συνδικαλιστές που βρίσκουν ευκαιρία κατά καιρούς να εμφανίσουν το πρόσωπό τους στη δημοσιότητα και να δείξουν ότι υπάρχουν και λένε διάφορες, συγγνώμη, επιπολαιότητες, για να μην πω τίποτα άλλο, και προσπαθούν να κάνουν τους νομικούς ή τους προστάτες των θεσμών. Η δουλειά των συνδικαλιστών της αστυνομίας είναι άλλη και καλό είναι, για να μην πέφτουν σε λάθη πολλές φορές αστεία και έξω από κάθε θεσμική ιδιότητα, να σταματούν αυτές τις παρεμβάσεις. Μερικές φορές μπορεί να είναι και εργολαβικές. Τώρα, σήμερα έκανα οξία κριτική σε κάποιους αστυνομικούς οι οποίοι έδειξαν αδράνεια ή δεν εφάρμοσαν τις εντολές που είχαν για την αντιμετώπιση. Μιλάμε για υπηρεσιακά στελέχη. Μιλάμε για υπηρεσιακά στελέχη. Μάλιστα. Για την αντιμετώπιση αυτών των ομάδων που τις τελευταίες μέρες με πρόσχημα κάποιες δήθεν πολιτικές διεκδικήσεις επιτέθηκαν σε περιουσίες πολιτών, σε σημεία συγκέντρωση πολιτικών τους αντιπάλων και σε αστυνομικές δυνάμεις. Φυσικά αυτές οι ενέργειες είναι αποδεκτό από όλους μας ότι βάλουν κατά της δημοκρατίας, της ελεύθερης έκφρασης, του πανεπιστημιακού ασύλου και της ασφάλειας των πολιτών, και γι' αυτό αντιμετωπίζονται με τον τρόπο όμως, τον τρόπο το νόμιμο, γιατί εμείς δεν θέλουμε και δεν πρόκειται να μετατρέψουμε την Αθήνα σε αστυνομοκρατούμενη πόλη όπως συνέβαινε μέχρι το 2014. Σεβόμαστε τις θέσεις της αντιπολίτευσης που κάνει κριτική, πλην όμως δεν θα διολυστήσουμε σε μέτρα ακροδεξιάς έμπνευσης και ιδεολειψίας, και σήμερα πάρθηκε η απόφαση και από αύριο το πρωί θα υλοποιηθεί μια νέα δέσμη μέτρων αστυνόμευσης για την καλύτερη περιφρούρηση του κέντρου. 200 αστυνομικοί. Κύριε Υπουργέ, είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που περιγράφετε. Το κέντρο. Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό το οποίο περιγράφετε σε σχέση με αυτό το οποίο έχει συμβεί. Δηλαδή,
Υπάρχει μια υπόθεση Νοβάρτης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πόσο καιρό. Όλοι γνωρίζανε, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι επιθεωρητής για να καταλάβει ότι η Νοβάρτης αποτελεί το νούμερο ένα στόχο αυτή τη στιγμή κάποιων οργανώσεων. Άρα να υποθέσω ότι είχαν δοθεί εντολή να φυλάσσεται και ο χώρος της Νοβάρτης. Τελικώς, ακόμα και εκεί φαίνεται ότι τα μέτρα δεν λειτουργήσαν. Αυτό φαντάζομαι σας έχει προβληματίσει. Αλλάζει κάτι από εδώ και πέρα σε σχέση με το στήσιμο, μια και δεν έχει αποδώσει. Δεν έχει αποδώσει η συνεννόηση. Τι δεν έχει αποδώσει τελικώς? Δεν είναι θέμα έλλειψης συνεννόησης. Οι εντολές οι οποίες δίνονται είναι σαφέστατες. Αν επιμένουμε σε κάτι, είναι στο να. Και επέμεινα και σήμερα το πρωί ότι οι εντολές πρέπει να είναι σαφέστατες, συγκεκριμένες και να απαντούν σε όλα τα ερωτήματα των υφισταμένων οργάνων. Υπήρχαν σαφείς εντολές και για την Νοβάρτης και για τη φύλαξη του κέντρου της Ερμού συγκεκριμένα. Υπήρξαν αδράνειες στελεχών και ακριβώς γι' αυτό το σημείο, γι' αυτό το λόγο είχα πάει σήμερα στη Γαδά. Αλλά και για να δώσω οδηγίες σε αυτούς που θα αναλάβουν από αύριο το πρωί καθήκοντα στο κέντρο της Αθήνας. Κύριε Υπουργέ, ναι, δεν δούλεψαν καλά αυτά. Να είμαι πιο σαφής, αν θέλετε. Δεν δούλεψαν καλά αυτά τα μέτρα και υπήρξαν και αδράνειες οργάνων. Κύριε Υπουργέ, Μαρία Αμπριώτη, γιατί προφανώς δεν έχετε οπτική επαφή. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί ήσασταν εξαιρετικά αυστηρός με τις ακροδεξιές αστυνομοκρατούμενες και τα λοιπά πρακτικές του παρελθόντος. Τώρα λοιπόν που δεν είναι ακροδεξιές και αστυνομοκρατούμενες, είναι για όλους μη αστυνομοκρατούμενες ή για παράδειγμα για να φτάσει κανείς στην Ηρώδου του Αττικού πρέπει να περάσει φυσικά από 70 μπλοκ της αστυνομίας ή όπου υπάρχει κίνδυνος για υπουργό ή για τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τα αστυνομικά μέτρα είναι τα ίδια. Άρα θέλω να πω ότι το ζήτημα δεν είναι, είναι το πού χρησιμοποιεί κανείς την αστυνομία και πώς τη χρησιμοποιεί. Εδώ υπάρχει μια αίσθηση ότι φυλάσσονται και ορθώς φυλάσσονται και προφυλάσσονται τα πρόσωπα τα οποία ασκούν την εκτελεστική εξουσία και ορθώς επαναλαμβάνω φυλάσσονται και υπάρχουν δρακόντια μέτρα όπου χρειάζεται, αλλά ότι το υπόλοιπο κομμάτι της Αθήνας και μάλιστα συγκεκριμένοι χώροι που τους ξέρουμε όλους σε σχέση με οδούς, σε σχέση με πανεπιστήμια, σε σχέση με... είναι και οι καταστηματάρχες και οι άνθρωποι και οι πεζοί και οι περιουσίες τους είναι στο έλεος του κάθε καθέξιν, θα σας έλεγα, μπαχαλάκι. Δεν θα σας έλεγα το ποιος και τι και με ποια κίνητρα και από πού ξεκινάει, αλλά η αίσθηση είναι ότι οι πολίτες, οι καταστηματάρχες συγκεκριμένων περιοχών στην Αθήνα, όχι μίας και δύο, πολλών περιοχών, είναι κυριολεκτικά στο έλεος όποιου θέλει να κατέβει, να πετάξει 30 μολότοφ, να σπάσει 10 βιτρίνες και να ξαναμαζευτεί. Κυρία Πυργιώτη, ακούτε? Βεβαίως. Ναι, κυρία Πυργιώτη, νομίζω ότι αδικείται και, και την αστυνομία με τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που έχει και επίσης ισοπεδώνεται. Δεν σας μίλησα για το οργανωμένο έγκλημα, για τους μπαχαλάκηδες μιλάω. Ναι, συγγνώμη, αλλά να μιλήσω κι εγώ τώρα. Γιατί μιλήσω ότι αδικώ την αστυνομία, γι' αυτό σας το λέω. Να διεκδικώ πάντοτε όταν συνομιλώ το δικαίωμα να απαντώ. Ήμουν πριν δύο εβδομάδες στο Λονδίνο και πέρασα να δω τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονταν εκεί, όπως κάτι αντίστοιχο έγινε και στο Παρίσι. Νομίζετε ότι στην Downing Street πηγαίνουν στην έδρα του, στο γραφείο του, της Βρετανίδας Πρωθυπουργού, υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και πηγαίνει όποιος θέλει, περνάει από αυτό το δρόμο? Όχι, καθόλου σας πληροφορώ. Το ίδιο πρέπει να γίνεται εκεί που είναι η έδρα του Πρωθυπουργού, του εκάστοτε Πρωθυπουργού και των Υπουργών και όλων. Να γίνεται και στα Υπουργεία. Βεβαίως. Αυτό νομίζω είναι για λόγους σεβασμού των θεσμών και για λόγους λειτουργίας ασφαλείας του συστήματος. Ασφαλείας, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αδικείται όταν λέτε ότι είναι στο έλεος. Γιατί πολύ μεγάλες επιτυχίες έχουν υπάρξει. Απλά εφαρμόζεται συστηματικά από τον αντιπολιτευόμενο τύπο ή την αντιπολίτευση γενικότερα η τακτική της αναμονής στη γωνία. Μόλις υπάρξει κάποια επιτυχία, σηκώνουμε κουρνιαχτό θορύβου. Εγώ ίδιος βγήκα σήμερα και είπα ότι είχαμε αποτυχίες, είχαμε αδράνειες. Οι αδράνειες αυτές καπτηριάστηκαν
οι ελλείψεις του προσωπικού και τα λάθη που έγιναν και προχωράμε. Και προχωράμε δίνοντας αυστηρές συγκεκριμένες οδηγίες και ελέγχοντας. Αυτός είναι ο τρόπος, ένα σύστημα για να δουλέψει σωστά. Από εκεί και πέρα, εάν θέλετε να μου πείτε ότι υπάρχουν αδυναμίες διαχρονικές όμως σε ό,τι αφορά τους μπαχαλάκηδες, τους άλλους, θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά ποια ήταν η κατάσταση πριν, από πού ξεκίνησαν, από πότε ξεκίνησαν, πριν πόσες δεκαετίες αυτά τα προβλήματα, πού σκουπίζονταν, κάτω από ποιο χαλί σκουπίζονταν και ποια είναι η κατάσταση τώρα. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω δύο τελευταία ερωτήματα που θέλω. Ένας από αυτούς επίσης που σας έχουν ασκήσει έντονη κριτική και μάλιστα απευθύνθηκε προσωπικά στον κύριο Τσίπρα, στον Πρωθυπουργό, με επιστολή του. Χαρακτήρισε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατεφημισμών Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Καμίνης. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές να συνεργαστώ με τον κύριο Καμίνη. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές να ζητήσω και εγγράφως να εφαρμόσει κάποια μέτρα που έχουν σχέση με την ασφάλεια της πόλης. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχει καταλάβει κάποια πράγματα. Σας πληροφορώ ότι εδώ και 6 μήνες σχεδόν έχω ζητήσει να ενεργοποιηθούν τα δόντια αυτά, αν θυμάστε, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παλιά για τον έλεγχο εμπορικών δρόμων, και ο κύριος Καμίνης αρνείται. Από εκεί και πέρα ήθελα να το κρατήσω σε εμπιστευτικό επίπεδο αυτό το θέμα, αλλά πλέον δεν μπορώ, γιατί έχουμε όλοι ευθύνες σε αυτόν τον τόπο. Ο κύριος Καμίνης καλό είναι να ασχολείται με τα θέματα του Δήμου του που έχουν σχέση με την καθαριότητα, που έχουν σχέση με τη φροντίδα των διαφόρων περιοχών και να συνεργαστεί και μαζί μας για τα θέματα ασφαλείας για να έχουμε μια πόλη η οποία να προσελκύει κόσμο και όχι να αποθεί κόσμο. Ο κύριος Καμίνης, ο επικεφαλής του Δήμου, μάλλον προσπαθεί να αποθήσει κόσμο και αυτό δεν είναι καθόλου καλό για τον τόπο. Μάλιστα. Να ρωτήσω επίσης σε σχέση με τις απειλές οι οποίες έχουν εκφραστεί είτε με πράξη μέσα από τα σπασίματα αυτά που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, μέσα από την αντιπαράθεση με Μολότοφ με τις αστυνομικές δυνάμεις, από την πλευρά του αντιεξουσιαστικού χώρου και τις απειλές οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας και μέσα από ιστοσελίδες του συγκεκριμένου χώρου, ότι ο Δεκέμβρης του 2008 θα είναι μια ευχάριστη παρένθεση μπροστά σε αυτό που θα συμβεί εφόσον δεν υπάρξει η μετακίνηση στις φυλακές του Κορυδαλλού, του Κωνσταντίνου Γιαχτσόγλου. Θα υπάρξει κάποιος επανασχεδιασμός της αντιμετώπισης των δράσεων αυτών από την ελληνική αστυνομία ή το στήσιμο παραμένει ως έχει μέχρι στιγμής? Καταρχάς, για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης περίπτωσης υπάρχει το αρμόδιο συμβούλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και δεν μιλώ για τη μετακίνηση, μιλώ για τη δράση στους δρόμους. Ναι, σε ό,τι αφορά τη δράση θα μείνουν αυτοί που τα γράφουν με τις επιθυμίες τους μόνο, γιατί και η δημοκρατία είναι ισχυρή και καμιά ανοχή δεν πρόκειται να υπάρξει. Όπως επίσης δεν θα δώσουμε και την ευχαρίστηση σε αυτούς που τρίβουν τα χέρια τους από τέτοιες πράξεις, προκειμένου να τις εκμεταλλευτούν μικροκομματικά. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε και αυτές τις μικρές ομάδες και θα υπάρξει ήρεμο κλίμα στην πόλη παρά τις προσπάθειες κάποιων ή τις επιθυμίες κάποιων. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ο βαθμός διείσδυσης της Χρυσής Αυγής στις τάξεις των ενστόλων σας ανησυχεί ή όχι? Δεν υπάρχει διείσδυση της Χρυσής Αυγής στις τάξεις των ενστόλων, πέρα ίσως από κάποιο ποσοστό που αναλογεί και στον υπόλοιπο πληθυσμό. Οι τάξεις των ενστόλων έχουν καταλάβει ότι είναι και προς το δικό τους συμφέρον να είναι πειθαρχημένοι, να εξυπηρετούν τους θεσμούς, να υπηρετούν και να εφαρμόζουν τις εντολές της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας, και αυτό το έχουν δείξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Για την επίθεση στη φαβέλα στον Πειραιά θα δούμε να γίνονται προσαγωγές, κύριε Υπουργέ? Και κλείνω με αυτό. Είναι ένα ζήτημα που το ψάχνουμε. Δεν έχουμε δει καμία ανακοίνωση από την αστυνομία επ' αυτού. Συγγνώμη. Δεν έχουμε δει μέχρι τώρα καμία ανακοίνωση από την αστυνομία επ' αυτού. Δεν έχετε δει ανακοίνωση, αλλά σίγουρα γίνονται ενέργειες.
Οι ανακοινώσεις βγαίνουν όταν υπάρξει αποτέλεσμα. Και είναι κάτι στο οποίο πράγματι έχουμε επικεντρωθεί, όπως και σε άλλες περιπτώσεις παρόμοιες. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις θα δείτε κάποια αποτελέσματα τον επόμενο καιρό. Τις επόμενες μέρες. Κύριε Υπουργέ, κύριε Τόσκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε. Καλό βράδυ. Λοιπόν,